Μεγάλη Σαρακοστή ονομάζεται η νηστεία που προηγείται του Πάσχα. Τη λέμε μεγάλη για να την ξεχωρίζουμε από την νηστεία που προηγείται των Χριστουγέννων. Σαρακοστή ονομάζεται επειδή γίνεται η ανάμνηση της 40ήμερης νηστείας του Χριστού στην έρημο. Η Μεγάλη Σαρακοστή καθιερώθηκε τον 4ο αιώνα. Η αρχική της διάρκεια ήταν 6 εβδομάδες, ενώ αργότερα προσθέθηκε και μία 7η. Έτσι στην εποχή μας η Μεγάλη Σαρακοστή ξεκινά την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο. Σε όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής κάθε Τετάρτη και Παρασκευή τελείται στην Εκκλησία μας η προηγιασμένη ακολουθία. Σε αυτήν οι πιστοί μπορούν να λάβουν Θεία Κοινωνία, η οποία όμως έχει προαγιαστεί την προηγούμενη Κυριακή. Γι' αυτό το λόγο ονομάζεται η ακολουθία αυτή προηγιασμένη. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια η ακολουθία αυτή ετελούντο σχεδόν καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής. Στις μέρες μας, όπως είπαμε, έχει περιοριστεί η τέλεσή της κάθε Τετάρτη και Παρασκευή της Μεγάλης Σαρακοστής. Κάποιες ημέρες της Μεγάλης Σαρακοστής έχουν ξεχωριστή σημασία και δική του σημειολογία. Το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας της νηστείας είναι αφιερωμένο στο θαύμα των κολύβων του μεγαλομάρτυρα Θεοδόρου του Τύρονος. Θαύμα που βοήθησε τους χριστιανούς της Κωνσταντινούπολης να τηρήσουν την νηστεία που προσπάθησε με δόλια μέσα να μολύνει ο αυτοκράτορος του Βυζαντίου Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης είδε σε όνειρο τον μεγαλομάρτυρα Θεόδωρο, ο οποίος του φανέρωσε τις προθέσεις του Ιουλιανού και τον συμβούλεψε αντί των αρτήσιμων φαγητών να φτιάξουν και να φάνε ως τροφή οι χριστιανοί κόλυβα. Έτσι φτιάχνοντας και μοιράζοντας κόλυβα, θυμόμαστε και τιμούμε κάθε χρόνο το θαύμα του μεγαλομάρτυρα Θεοδόρου. Η πρώτη Κυριακή των νηστείων είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Γιορτάζουμε την αναστήλωση των Αγίων και Σεπτών εικόνων από την αυτοκράτηρα του Βυζαντίου Θεοδόρα το 843 μετά Χριστό. Η δεύτερη Κυριακή των νηστείων είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Γρηγόριος υπήρξε κορυφαίος διδάσκαλος των Ορθοδόξων δογμάτων και πολέμιος των αιρέσεων. Η τρίτη Κυριακή των νηστείων είναι η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Αυτή η μέρα είναι αφιερωμένη στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, το σύμβολο της πίστης μας. Η μέρα που οι πιστοί παίρνουν δύναμη να συνεχίσουν την πορεία τους στην νηστεία που θα τους οδηγήσει στην Ανάσταση του Κυρίου. Η τέταρτη Κυριακή των νηστείων είναι η μέρα που τιμάται η μνήμη του Αγίου Ιωάννη, συγγραφέα της Κλίμακας. Η Κλίμακα είναι ένα βιβλίο με ομιλίες του Αγίου Ιωάννη. Αντικείμενο των ομιλιών αυτών είναι τα σκαλοπάτια της πνευματικής ανάβασης των μοναχών μέσα από την προσωπική τους άσκηση. Η ημέρα Τετάρτη της πέμπτης εβδομάδας της Μεγάλης Σαρακοστής είναι η Τετάρτη του Μεγάλου Κανόνος. Συγγραφέας και συνθέτης του Μεγάλου Κανόνα είναι ο Άγιος Πατέρας μας Ανδρέας, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Μέσα στα 250 τροπάρια που τον απαρτίζουν έχει συγκεντρώσει τις ιστορίες από τον Αδάμ έως την ανάληψη του Κυρίου. Καλεί δε κάθε έναν από μας να παραδειγματιζόμαστε από αυτές, να μιμούμαστε τα καλά και να αποφεύγουμε τα άσχημα που έπραξαν οι προγονείς μας. Την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας είναι ο Ακάθιστος Ύμνος. Η μέρα αφιερωμένη στην Παναγία που στέκει πάντα βοηθός των χριστιανών σε περιόδους ειρήνης ή πολέμου. Εορτάζουμε τα θαύματα που έκανε η Παναγία προστατεύοντας τη βασιλεύουσα από λαούς που ήθελαν να την κυριεύσουν. Μετά από μια τέτοια νίκη, ο λαός της Κωνσταντινούπολης, όρθιος, ακάθιστος δηλαδή, ευχαρίστησε τη Θεομήτωρα ψάλλοντας. Θυμούμενοι αυτό το γεγονός, ευχαριστούμε και εμείς με τη σειρά μας την Παναγία, ψάλλοντας όρθιοι. Η πέμπτη Κυριακή των νηστείων είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Η Οσία από ηλικία 12 ετών ακολουθούσε ένα ιδιαίτερα έκλειτο βίο. Σε ηλικία 30 ετών ήρθε σε επαφή με τον χριστιανισμό, μετανόησε και προσκύνησε. Την υπόλοιπη ζωή της, 47 έτη, ασκήτευσε στην έρημο. Την ημέρα αυτή καλούνται όλοι να μιμηθούν το παράδειγμά της και να έρθουν πιο κοντά στο Χριστό μετανοώντας για τις αμαρτίες τους. Το Σάββατο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα είναι το Σάββατο του Λαζάρου, ημέρα αφιερωμένη στο θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου από τον Χριστό. Τελευταία Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής είναι η Κυριακή των Βαΐων. Είναι η μέρα αφιερωμένη στη θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα από τη Βιθανία.
Τότε ο λαός υποδέχθηκε τον Χριστό με επεφημίες και με βάγια φοινίκων, από τα οποία πήρε και το όνομά της αυτή η ημέρα. Στη διάρκεια της Σαρακοστής δεν επιτρέπεται η κατανάλωση κανενός ζωικού προϊόντος. Εξαίρεση αποτελούν η ημέρα του Ευαγγελισμού στις 25 Μαρτίου και η Κυριακή των Βαΐων, οπότε και επιτρέπεται η βρώση ψαριών.